Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Θοδωρής Ανατιωτής από τα Καραγωγέ. Με έχετε μάθει από τη δημιουργία Καραγωγή και από το κανάλι στο YouTube και το Facebook. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο, ένα διαφορετικό βίντεο για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους που έπαθαν αυτό που έπαθα και εγώ. Και όπως και εγώ βρήκα κάποια άλλα βίντεο και με βοήθησαν να λύσω το πρόβλημά μου, έτσι αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να κάνω ένα βίντεο για τους φίλους που έπαθαν τη ζημιά τη δική μου. Η ζημιά ήταν χακάρισμα του καναλιού μου. Είναι Φεβρουάριος τώρα, είναι 4 Φεβρουαρίου και πριν από σχεδόν ένα μήνα, 9 Ιανουαρίου, χακαρίστηκε το κανάλι μου, το έχασα και μετά από πάρα πολλές προσπάθειες το ανέκτησα πάλι στις 22 του μήνα του Ιανουαρίου. Ύστερα από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάθε κανάλι όταν φτάσει στους 5.000 συνδρομητές γίνεται στόχος. Γίνεται στόχος από κάποιους για τον δικό τους λόγο. Θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, θέλουν πολλά. Εμένα το κανάλι έχει τη συγκεκριμένη στιγμή 8.500 συνδρομητές. Και από τις 5.000 και μετά άρχισα να δέχομαι συνέχεια μηνύματα, να δέχομαι email για συνεργασίες. Για συνεργασίες, για προώθηση προϊόντων, δηλαδή μου έλεγε μια εταιρεία βάλε 20-30 δευτερόλεπτα από το προϊόν μας στην αρχή του κάθε βίντεο σου. Με κάποιο αντίτιμο βέβαια, να έχω και εγώ το κέρδος μου και τα λοιπά. Το είχα συζητήσει με φίλους αυτό και με φίλες και μου είχαν πει όλοι ότι κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορεί έτσι οι εταιρείες να δίνουν λεφτά ένα κανάλι τώρα με 5-6.000 συνδρομητές να δίνουν απλόχερα χρήματα, για ποιο λόγο? Εδώ υπάρχουν κανάλια για κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είχα απαντήσει ποτέ, δεν είχα ποτέ ασχοληθεί, τα προσπερνούσα τα μηνύματα έως το τελευταίο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα ήταν από μια εταιρεία, κάποιο video game. Μου στείλα ένα μήνυμα λοιπόν, ένα email που μου έλεγε ότι το ίδιο έτσι, το γνωστό, ότι θέλουμε προώθηση του προϊόντος από το κανάλι σου, για το κανάλι σου και καλά πάει όρθιο. Μου πρόσφεραν κάποιο ποσό και μου λένε δες τους όρους μας, δες τους όρους του συμβολέου που θα κάνουμε μεταξύ μας και αν δεν σας συμφέρει και νομίζεις ότι είναι κάτι λάθος, πρότεινε μας εσύ τους δικούς σου όρους, πες μας, γράψε μας. Ήταν ευγενική, στο πληθυντικό. Μπήκα μέσα, έψαξα το video game, ήταν video game αυτό. Το έψαξα, υπήρχε, πραγματικά πήγαινε πολύ καλά, υπήρχαν πωλήσεις. Λέω ας δω τους όρους και δεν χάνω τίποτα, δεν θα, αν δεν με συμφέρει κάτι κι αν, από περιέργεια περισσότερο, να δω τι παίζει.
Μου έρχεται, λέω στείλτε μου τους όρους, τους απάντησα δηλαδή, και μου στέλνουν ένα αρχείο συμπιεσμένο, το οποίο περιείχε τους όρους. Μου λέει, αποσυμπίεσέ το, και αν σου ζητήσει κωδικό, όχι αν, θα σου ζητήσει κωδικό, βάλε αυτό το κωδικό, ώστε να διαβάσεις τους όρους, είναι σε PDF. Αν συμφωνείς ή καλώς, αν δεν συμφωνείς, κάνε μας και εσύ την πρόταση τη δική σου, τι προτείνεις εσύ, ας πούμε, για να συνεργαστούμε. Κατεβάζω το αρχείο, βάζω και τον κωδικό, δεν άνοιξε τίποτα, ξαναπροσπαθώ, τίποτα, κάτι κατάλαβα ότι δεν πάει καλά. Κάνω διαγραφή στο αρχείο, να μην μπορώ να το κάνω διαγραφή. Λέει το πρόγραμμα είναι ανοιχτό κάπου αλλού, δεν ξέρω τι έγραφε. Δεν μπορώ να θυμηθώ κιόλα από τον πανικό. Τέλος πάντων, προσπάθησα πολλές φορές να το κάνω διαγραφή, δεν μπορούσα. Σε κάποια στιγμή νόμισα ότι το έκανα διαγραφή, αλλά τελικά δεν το είχα κάνει διαγραφή. Περάσανε μια-δύο μέρες και είναι 9 του μήνα του Ιανουαρίου, πρωί-πρωί. Είμαι στο χωράφι, είναι αγροτική περιοχή εδώ. Είμαι στο χωράφι, μαζεύουμε ελιές, είναι ελαιοκομική περίοδος. Μαζεύουμε ελιές και περιμένω ένα email από έναν συνεργάτη μου, από μια κοπέλα, για κάποιο αρχείο, τέλος πάντων, για κάποιες δουλειές που κάνουμε μαζί. Με το που ανοίγω το κινητό μου, βλέπω ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, ο λογαριασμός σας, μάλλον ο κωδικός σας, άλλαξε επιτυχώς. Ποιος κωδικός λέει, τι έγινε. Πάνω από μέσα στο email, μου λέει, πληκτρολόγησε το κωδικό. Πληκτρολογώ το κωδικό που ήξερα, λέει, ο κωδικός δεν είναι σωστός. Ξανά, ο κωδικός δεν είναι σωστός. Μπαίνω στο κανάλι, κωδικό. Βάζω το κωδικό, ο κωδικός δεν είναι σωστός. Κατάλαβα τι έχει γίνει. Με έπιασε ένας πανικός. Γιατί είχε γίνει η χακάρισμα στο email. Και μέσα στο email τώρα μπορεί να ήταν διάφοροι κωδικοί από το TaxisNet και δεν συμμαζεύεται. Τα παρατάω όλα, φεύγω, πάω στο λογιστή να αλλάξω κωδικούς TaxisNet. Παίρνω τράπεζες, ακυρώνω κάρτες, ακύρωσα τα πάντα όλα, μέχρι καινούργια ταυτότητα έβγαλα. Στο μεταξύ με πέρανε κάποιοι φίλοι τηλέφωνο και μου λένε, ρε εσύ, το κανάλι σου τι δείχνει. Και μπαίνω και εγώ στο κανάλι και να βλέπω έναν τύπο τώρα να κάνει live μεταδόσεις και να πουλάει κρυπτονομίσματα. Όνομα του καναλιού, Τέσλα. Το Θοδωρής Νατιώτης είχε εξαφανιστεί και στη θέση του είχε πάρει το όνομα Τέσλα. Να μην ξέρω τι να κάνω. Ένας πανικός. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Και άρχισα και έκανα στο YouTube κάποιες αναζητήσεις. Μήπως βρω κάποια άκρη. Τέλος πάντων, βρήκα δύο κανάλια. Μία Σοφία, η Σόφη, και έναν Μιχάλη, θα γράψω τα κανάλια του στην περιγραφή. Άκουσα αυτά που είχαν να πούνε, που είπαν στο βίντεο, και βάσει αυτών ξεκίνησα μια διαδικασία και τελικά από τις 9 Ιανουαρίου στις 22 του ίδιου μήνα ανέκτησα πάλι το κανάλι. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε κι εσείς αν πάθετε το ίδιο, γιατί θα το πάθετε για να βλέπετε αυτό το βίντεο, πάνω να το έχετε πάθει. Γιατί και εγώ δεν είχα δει κανένα βίντεο τέτοιο πριν το πάθω.
είναι να κάνετε μια εγγραφή στο Twitter και να ακολουθήσετε την ομάδα YouTube Team, έτσι λέγεται. Εγώ δεν είχα λογαριασμό στο Twitter, ούτε καν ήξερα τι είναι αυτό και εντάξει, ακουστά Twitter και τα λοιπά. Έκανα λογαριασμό, μπήκα σε αυτή την ομάδα και τους έστειλα ένα μήνυμα ότι χακαρίστηκε ο λογαριασμός μου, βέβαια όλα αυτά στα αγγλικά. Αγγλικά δεν ξέρω, 5, 10, 20, 50 λέξεις με το ζόρι. Όμως μέσα από το Google και από τη μετάφραση του Google, έγραφα ελληνικά, το έκανα αγγλικά, το έκανα αντιγραφή, επικόλληση, τέλος πάντων, αυτή ήταν η διαδικασία. Έστειλα μήνυμα ότι έχω αυτό το πρόβλημα, ακριβώς. Χακαρίστηκε το κανάλι μου, είμαι ο τάδε κτλ. Δεν πήρα απάντηση άμεσα και άρχισα να ανησυχώ λίγο, γιατί στα βίντεο που είχα δει τα παιδιά είχαν πει ότι ήταν άμεση η απάντηση από την ομάδα του YouTube, από το Twitter. Εγώ καθυστέρησα λίγο, 3 μέρες νομίζω. Σε κάποια φάση μου στείλαν μια απάντηση, μπες εδώ και κάνε ανάκτηση κωδικών. Έμπαινα τέλος πάντων, δεν γινόταν, δεν μπορούσα να κάνω ανάκτηση. Όταν προσπαθούσα να κάνω ανάκτηση, μου έρχονταν μια απάντηση ότι το email σου λειτουργεί κανονικά, δεν χρειάζεται να κάνεις ανάκτηση. Όμως το email δεν ήταν στην κατοχή μου, το είχε κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, γιατί έκανα συνέχεια προσπάθειες και αυτό να κάνετε κι εσείς. Συνέχεια προσπάθειες ανάκτησης, συνέχεια προσπάθειες. Μου στείλανε να συμπληρώσω μια φόρμα. Μια φόρμα η οποία το πρώτο πράγμα που ρωτούσε είναι να βάλω το URL του καναλιού μου. Το που εγώ δεν το είχα. Ή και να το είχα πάνω στον πανικό, δεν μπορούσα να σκεφτώ και να θυμηθώ τίποτα. Συμπλήρωσα τέλος πάντων τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Το URL τα άφησα κενό. Πήγα να στείλω την απάντηση, δεν μπορούσα να φύγει η απάντηση γιατί το URL ήταν βασικό, έπρεπε να το έχω συμπληρώσει. Ξαναμπαίνω πάλι στην ομάδα στο team YouTube, στην ομάδα του YouTube στο Twitter και τους γράφω, παιδιά, δεν μπορώ να συμπληρώσω τη φόρμα γιατί δεν έχω το URL του κανάλιου μου. Με πιέσε μια απογοήτευση, λέω τέλος όλα. Βράδυ. Αυτά γινόντουσαν το βράδυ γιατί η ομάδα αυτή είναι στην Αμερική και λόγω της διαφοράς της ώρας οι απαντήσεις βράδυ μόνο. Το πρωί που ξυπνάω βλέπω ένα Twitter, ένα tweet, δεν ξέρω πώς το λένε, ένα μήνυμα τέλος πάντων στο Twitter. Και μου είχε απαντήσει η ομάδα και μου γράφει ότι αυτό είναι το URL σου, μου είστε το URL, το δικό μου. Ξαναπροσπάθησε να συμπληρώσει τη φόρμα με αυτό το URL. Όταν το δω αυτό, λέω είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο, οι άνθρωποι έχουν δει το κανάλι μου και μένει να επιβεβαιώσω ότι όντως εγώ είμαι ο κάτοχος. Τέλος πάντων, μπαίνω σε αυτή τη φόρμα, άρχισε με ρωτούσε, αφού έβαλα πρώτα το URL του καναλιού, μετά με ρωτούσε τι περιεχόμενα φορτώνω στο κανάλι, ποιο ήταν το τελευταίο βίντεο που φόρτωσα, ποια είναι η IP μου, η IP είναι η διεύθυνση του ίντερνετ σε κάθε χώρο. Τέλος πάντων, τα βρήκα όλα αυτά, τα έβαλα, με ρώτησε το τόπο μου, τις συσκευές που μπαίνω, που έμπαινα τις περισσότερες φορές, ας πούμε, στο κανάλι και στο λογαριασμό μου. Με ρώτησαν αν έχω το τελευταίο εξάμεινο μπει από αλλού. Τη συμπλήρωσα τη φόρμα, την έστειλα. Προσπαθούσα να μπω στο email, μετά από αυτή δεν μου απάντησαν. Την έστειλα τη φόρμα, δεν μου απάντησε κανείς.
προσπαθούσα να μπω στο email. Από τις πολλές προσπάθειες που είχα κάνει για να μπω, είχε παγώσει αυτό το, αυτή η επιλογή και μου έλεγε ότι προσπάθησε ξανά σε μερικές ώρες. Δεν έχεις δικαίωμα, ας πούμε, να ξαναζητήσεις ανάκτηση. Τέλος πάντων, μετά από το άφησα κανένα δύο μέρες. Μετά ξεκινάω, μπαίνω. Και με οδήγησε, ας πούμε, κάπου σε ένα άλλο τηλέφωνο που είχα δώσει για ανάκτηση. Μου έρχονται κάτι κωδικοί. Μπαίνω και ανοίγω το email. Ξαναπόκτησα πάλι το email μου. Αλλάζω επιτόπου κωδικούς. Αλλάζω επιτόπου κωδικούς. Το YouTube όμως, τίποτα. Το κανάλι πιθανά. Το κανάλι μου έγραφε ότι έχει κλειδωθεί λόγω παραβίασης των κανόνων χρήσης. Αυτός ο τύπος πουλούσε κρυπτονομίσματα και αυτό είναι παράνομο. Και του κόβουν συνέχεια τα κανάλια, παίρνει, κλέβει άλλα κανάλια, πουλάει όσο πουλάει, βρίσκει πελατάκια, σαρπάζει. Το YouTube το βλέπει βέβαια αυτό μετά από κανένα 2-3 μέρες, το κόβει το κανάλι και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πάει λέγοντας. Αυτά που είχα φορτώσει στο κανάλι μου εγώ, τα βίντεο, το μόνο που με νοιάζε, ρε παιδί μου, ήταν ότι είχα κάποια βίντεο από την τοπική κοινωνία εδώ, από διάφορες εκδηλώσεις, από μικρά παιδιά που λέγανε τα πείματα, από κάποιους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Και αυτά τα βίντεο τώρα δεν τα έχω κάπου, ας πούμε. Μπορεί και να τα έχω βέβαια, αλλά τώρα πού να τα βρω. Δεν με νοιάζει για τα καράοκε. Τα καράοκε τα έχω εύκαιρα και τα ξαναφτιάνω, τα ξανανεβάζω. Δεν με νοιάζει καθόλου για αυτά. Με νοιάζει για αυτά τα βίντεο. 10 χρόνια τώρα βίντεο, 11 πόσα είναι, από το 2012. Ήταν τόσος αγώνας, τόση προσπάθεια να τραβάς τα βίντεο, να τα κόβεις μετά, να τα ράβεις, να τα φτιάχνεις, να τα ανεβάζεις. Ήταν μια ζωή, πώς να το πω. Και μ' είχε πολύ στεναχωρήσει. Τέλος πάντων, ξαναστέλνω πάλι βίντεο, μήνυμα στην ομάδα αυτή, στο team YouTube, ξαναλέω, στο Twitter. Και μου λένε, μίλησε με την ομάδα του YouTube από την Google, δηλαδή από το support. Είναι η ομάδα υποστήριξης. Στέλνω και κάποια μηνύματα, στέλνω και κάποιες φωτογραφίες που είχα τραβήξει, κάποια screenshot από το κανάλι μου που είχε μετονομαστεί σε Tesla και τα λοιπά. Τους έγραψα και τους είπα ότι το κανάλι μου έχει ακυρωθεί, έχει μηδενιστεί, όχι από δική μου ενέργεια, από ενέργεια του hacker που ανέβαζε παράνομο υλικό. Και μου ξαναστέλνουν πάλι τη φόρμα με τις ερωτήσεις, τις ίδιες ερωτήσεις. Ξαναμπαίνω πάλι εκεί, βάζω το URL, βάζω το τελευταίο βίντεο που είχα ανεβάσει, τι περιεχόμενο περιείχε το κανάλι μου και τα λοιπά και τα λοιπά, το όνομά μου, όλα αυτά, την IP. Και στο τέλος με ρώταγε, έλαβες κανένα ύποπτο email, και τους απάντησα. Γιατί στην πρώτη φόρμα δεν μπορούσα να απαντήσω, γιατί δεν είχα το email για να μπω να δω ποιο email ήταν. Το θυμάμαι, μεν, ότι είχε κάποιο email, αλλά όχι λεπτομέρειες να γράψω, ας πούμε, τη διεύθυνση του καναλιού. Αφού μπήκα πια στο email μου και τους απάντησα ότι έχω πρόσβαση στο email πλέον, τους έγραψα το email που είχα πάρει, το παράνομο, αυτό το ύποπτο. Τους είπα ότι ήρθε ένα συμπιεσμένο αρχείο, το αποσυμπίεσε κτλ. Και μέσα σε το βράδυ, όλα αυτά γίνανε βράδυ, έτσι, βράδυ, νύχτα. Λόγω της ευράσης ώρας γινόντουσαν όλες αυτές τις συζητήσεις και τα ανταλλαγή μηνυμάτων νύχτα. Και το πρωί που σηκώθηκα, ένα μυστήριο πράγμα, έβλεπα όλη τη νύχτα όνειρο,
Κωδικούς. Κωδικούς, να πληκτρολογώ κωδικούς. Μου είχε γίνει μια έμονη ιδέα. Και να μην ταιριάζουν οι κωδικοί κτλ. Κτλ. Και το πρωί που ξύπνησα και θυμόμουν το όνειρο, λέω κάτι καλό θα γίνει. Και με το που πήγα και άνοιξα το λάπτοπ και προσπάθησα να μπω στο YouTube, μπήκα αμέσως. Ο λογαριασμός ανακτήθηκε. Τέσλα βέβαια λεγόταν. Αυτός ο τύπος τα έχει αλλάξει όλα μέσα. Όλα τα βίντεό μου τα έχει κάνει ιδιωτικά. Ευτυχώς δεν είχε σβήσει κανένα. Κανένα όμως. Χρειάστηκα μερικές ώρες βέβαια να επαναφέρω την κατάσταση στα προηγούμενα. Το όνομα του καναλιού έκανε 24 ώρες να αλλάξει. Τελικά όλα καλά. Όλα καλά μετά από 12-13 μέρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Μιχάλη από την Κρήτη και τη Σοφία από την Αθήνα μάλλον, γιατί χάρη στη βοήθειά τους και στο Μιχάλη μίλησα και τηλεφωνικά και με τη Σοφία μέσω Messenger και μου είπαν 2-3 πραγματάκια και βάσει αυτών των παιδιών ξανανέκτησα πάλι το κανάλι. Πρώτα τους ευχαριστήσω λοιπόν. Τώρα να πω και να ευχαριστώ στον Κλέφτη, όσο και παράξενο και παράδοξο και παράλογο ακούγεται, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει κι άλλες ζημίες, κι άλλη ζημιά, μεγάλη ζημιά, την οποία δεν έκανε. Δεν έκανε. Θα μπορούσε να τα έχει σβήσει τα βίντεο, θα μπορούσε να τα έχει καταστρέψει και εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει και δεν ξέρω και αν θα μπορούσα να τα ανακτήσω μέσα από την ίδια ομάδα του YouTube, δεν ξέρω. Πάντως δεν έκανε τίποτα, δεν πείραξε τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε από το email πήρε κάτι. Το μόνο που έκανε ήταν ότι έκανε τα βίντεο μου, τα έκανε ιδιωτικά. Τα οποία εντάξει δεν ήταν τίποτα, τα ξανά έκανα εγώ δημόσια. Κάποια άλλη ζημιά δεν έκανε. Με κάποιες αντιβιώσεις μέσα στην υπολογιστή υπήρχε αυτό το πρόβλημα και το πρόγραμμα το ύποπτο, το οποίο και το αφαίρεσα, το βρήκα μετά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσείς που έχετε πάθει το ίδιο πρόβλημα, γιατί για να κάτσεις να δεις αυτό το βίντεο παρά το ότι έχεις πρόβλημα. Ψυχραιμία, όχι πανικός, προσπάθεια συνεχιζόμενη για ανάκτηση των κωδικών, συνεχιζόμενη όμως, από το χώρο, τον ίδιο χώρο που μπαίνεις συνέχεια, συνήθως μάλλον, μην αλλάζεις χώρο, γιατί τα διαβάζουν αυτά και τα βλέπουν, και η ανάκτηση θα έρθει, αργά ή γρήγορα θα έρθει. Ό,τι άλλη βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να μου στείλετε και email, μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο, να μιλήσουμε και κατευθείαν για πιο αμεσότητα. Είναι κακό αυτό που έγινε και γίνεται. Έχουν συνεχίσει βέβαια, συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα, έτσι. Συνεχίζουν τώρα. Από την ημέρα που ανέκτησα το κανάλι, έχουν ξανάρθει, δεν ξέρω πόσα μηνύματα, email, στο email, που προτείνουν συνεργασίες και το ένα και το άλλο. Δεν σας αγαπάει κανείς, δεν μας αγαπάει κανείς, κανείς δεν θέλει να μας δώσει λεφτά. Όλοι θέλουν να μας κοροϊδέψουν. Και το έξω πουλί από τη μύτη πιάνεται, όπως λέει και ο λαός. Αυτά είχα να σας πω.
Εύχομαι να μην τύχετε ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Αλλά και να τύχετε, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο και η πιθανότητα της ανάκτησης. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες των ειδικών εκεί πέρα της ομάδας. Καλό βράδυ, είναι βράδυ τώρα. Και εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας. Γεια χαρά.